προδικείο που βγάλαν από εκεί, μετά το πήγαν στην Αθήνα. Να ξέρετε, όταν παίρνουν βουλευτή από μικρό νομό για να τον πάνε στην Αθήνα, σημαίνει ότι τον ετοιμάζουν για κάποια θέση. Είχαν πάρει το Χρυσοχοίδη από εκεί. Δεν μπορείς να γίνεις πρωθυπουργός από Κέρκυρα, αρχηγός κόμματος ή από την Μαθία, άντε βία από Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Και τους πάνε στην Αθήνα, τη Διαμαντοπούλου. Όσους έχουν δηλαδή 3-4, τους παίρνουν από τους μικρούς νομούς για να τους πάνε στην Αθήνα για να τους δώσουν κύρος. Μέσα λοιπόν στους προωθούμενους είναι και ο κύριος Δένδιας. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή τώρα, αν αυτά τα πρόσωπα έχουν ξανά πάλι, τι θα κάνουν. Παρακαλώ. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Πού πιστεύετε ότι θα φτάσει η κυβέρνηση το θέμα με, με τις γερμανικές αποζημιώσεις, καθώς ήδη έχει συσταθεί ή έχει ανακοινώσει ότι θα συστήσει την Επιτροπή με τον Κωνσταντοπούλου για τις γερμανικές αποζημιώσεις και το θέμα που έχει σκέψει με τις δηλώσεις της Τσίπρα. Πού πιστεύετε ότι θα φτάσει όλο το θέμα με τις γερμανικές αποζημιώσεις? Δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το θέμα. Το είπε ο Παρασκευόπουλος. Θα εξαρτηθεί από τις πολιτικές συνθήκες της στιγμής. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν πιστεύω ότι θα κάνει κάποια κίνηση να κατασχέσει ακίνητα του Γερμανικού. Από τότε είναι πόλεμος. Άμα φτάσει εκείνο το σημείο είναι πόλεμος. Που σημαίνει τότε ότι πρέπει να έχεις πλήρη σύγκρουση. Προσέξτε, μας δώσανε τα στοιχεία όλα αυτά. Πόλεμο έχουμε χρόνια. Ναι, όχι, μιλάω για απευθεία σύγκρουση. Η Γερμανία με βάση. Πώς? Η Γερμανία με βάση πραγματικό πόλεμο. Ναι. Με πειρά. Όχι, δεν εννοώ για τέτοιο πράγμα. Τι πόλεμο, οικονομικό πόλεμο έχουμε τόσα χρόνια. Τι άλλο πόλεμο εννοείτε? Τι άλλο πόλεμο εννοώ? Να βάλουν τους Τούρκους να μπουν στο Αιγαίο. Οι Γερμανοί δεν έχουν τη δυνατότητα να ματσακίσουν. Αύριο τα Σκόπια θα λέγονται Μακεδονία. Αύριο. Αυτοί έχουν τη δύναμη. Μπορούμε να συγκρουστούμε. Η Ρωσία όμως τι παίρνει? Ένα. Ο κύριος Παρασκευόπουλος τοποθέτησε το θέμα αν είναι κατάλληλες πολιτικές εξελίξεις. Οι Αμερικανοί στη σύγκρουση που έχουν με τους Γερμανούς, το 2006 μας τα δώσαν τα στοιχεία αυτά, τα οποία τα αφήσαμε σαν αφάκια. Τώρα αξιοποιούνται. Όντως υπάρχουν νομικά, υπάρχουν τα επιχειρήματα στα οποία μπορείς να μας συστήσεις. Το θέμα είναι δεν υπάρχει το δικαστήριο που θα τα εκδικάσει, παρά μόνο το ελληνικό δικαστήριο ή δικαστήριο άλλων χωρών. Υπάρχει δεδικασμένο όπου η ιταλική δικαιοσύνη αναγνώρισε την ύπαρξη δικαίου και πήρε ένα οίκημα από την Γερμανία. Το θέμα είναι, έχει την δύναμη η Ελλάδα να το κάνει? Δεν είναι απλά τα πράγματα. Μιλάμε για ένα κράτος το οποίο ηγείται της Ευρώπης και για ένα κράτος το οποίο η πολιτική είναι πλήρως ανυπόλυτη. Και γι' αυτό είναι και από εδώ λίγο. Ναι. Το 1953 ο Καραμαλής υπέγραψε συμφωνία με τους Γερμανούς και μία αποζημίωση από το κατοικικό δανείο και τα λοιπά για να πάνε Έλληνες εργάτες λέει εκεί πέρα. Ποιο διεθνές δίκαιο μας καλύπτει εμάς? Τις αποζημιώσεις θα το δείτε από την οικονομία. Όχι, τις αποζημιώσεις, ναι. Λοιπόν, ποιος μας, τον έβγαλε πρωθυπουργός κάποιος, ένας λαός, το 1953. Το διεθνές δίκαιο. Γιατί αυτή η υπογραφή να υπάρχει εσά ύπου, λέω κι εγώ. Δεν μπορώ να την... Είναι πολιτικά τα προβλήματα, δεν είναι νομικά. Καταρχήν, το 1953 ο Καραμαλής... Για υπογραφή και τελειώσαμε. Μας καίνουν όλους. Προσέξτε, δεν είναι απλό το θέμα. Αυτή η υπογραφή μπορεί να κρατάει χιλιάδες χρόνια. Με τα χρυσόβουλα των παλαιών αυτοκρατόρων υπάρχουν. Τότε γιατί ψηφίζουμε, γιατί βγάζουμε για άλλες κυβερνήσεις? Αν είναι να ρίξουμε παλιές, γιατί ψηφίζουμε? Διότι το κράτος έχει συνέχεια. Δεν μπορεί κάθε κυβέρνηση που έρχεται να αναιρεί αυτά που κάνει προηγούμενη. Δεν είναι κράτος αυτό. Τότε γιατί μετράμε τις κάλπες? Δεν έχει καμία σημασία η υπογραφή της κυβέρνησης. Άλλο ρωτάτε τώρα εσείς, αλλά η υπογραφή μιας κυβέρνησης παραμένει εσάι, δεν αλλάζει. Πώς θα αλλάξει? Στις διεθνείς συνθήκες δεν μπορεί να αλλάξει η υπογραφή της. Ανέλαβες υποχρεώσεις, τελείωσες. Ανέλαβες υποχρεώσεις. Ναι. Θέλω να διαφωνήσω, κύριε Καψάλα, όσον αφορά το ότι σήμερα γίναμε ρεζίλ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς να τους παραδέχουμε. Γιατί πιστεύω ότι για την ώρα είναι ένα στρατό σταυροφόρων που είχε μέσα μέτισους πολεμιστές, άσχετους, τυχοδιώκτες. Καλά, πάντα απόψη υπάρχει. Άλλο αυτό. Ναι. Εγώ λέω αυτή τη στιγμή ότι γίνεται ένα φοβερό πόλεμο. Δηλαδή δεν μπορεί με κανένα υπουργείο να λειτουργήσει και κυρίως να μαζέψει χρήματα, από τη στιγμή που έχουν επικεντρωθεί πάντα στο διατάφτα. Δηλαδή, ναι ή όχι, ευρώ ή δραχμή, μέσα ή έξω. Και λέω το εξής, λένε οι πιο πολλοί πολιτικοί, ο μοντέρνος τρόπος έκφρασης του κάθε πολιτικού, κάθε κομμάτος είναι λέω μια αλήθεια, λέω δύο ψέματα.
λέω τρεις αλήθειες, λέω τέσσερα ψέματα. Δηλαδή δεν ξέρεις ακριβώς ποια είναι η συμπεριφορά. Ακόμα τον Βαρουφάκη, ο οποίος είναι στον παρόλο, ξέρουμε όλοι, είναι γνωστό ότι είναι, ήταν και παιδί του Σόρος, ότι είναι και ήταν σύμβουλος του Αντρέα Παπανδρέου, του Γεωργάκη κλπ. Λοιπόν, πάλι δεν είναι τυχαίος. Λέει από εδώ κάποια πράγματα, μασάει τα υπόλοιπα. Δηλαδή δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα και ο λαός ακόμα περιμένει. Δηλαδή έφυγε λίγο σταθμός από το καπάκι, ο Σαμαράς ήταν απαράδεκτος και τώρα περιμένουμε να δούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να έχουμε υπομονή, να περιμένουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Τι να κάνουμε. Αλίμονο αν... Δεν κρίνουμε τίποτα. Προσέξτε, αλίμονο αν επικυρηθεί αυτή τη στιγμή η αναστροπή της κυβέρνησης. Άρα... Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Άρα περιμένουμε εξελίξεις. Περιμένουμε εξελίξεις μέχρι το τέλος Απριλίου, που είναι η καθοριστική ημερομηνία να δούμε τι θα γίνει. Και η ίδια η κυβέρνηση έχει αναλάβει την υποχρέωση τέλος Απριλίου να δώσει τα πρώτα βήματα γραφής.